Νίκο μου, υπέρλαμπρε. Κοροϊδευτικό ήταν αυτό, τώρα. Είμαι τραγουδίστρια στον πύργο Ηλίας. Την ξέρω σίγουρα, είπε ο Κωνσταντίνος. Δεν θέλω να πω όνομα για ευνόητους. Να με λες Μαριανίνα. Είμαι γνωστό όνομα στην πόλη. Είμαι 47 χρονών, παντρεμένη με ένα σοβαρό κύριο και ζω ένα δράμα. Με φλερτάρει ένας 18χρονος πρώην σερβιτόρος στα μαγαζιά που τραγουδούσα πριν την καραντίνα, όλα παλιά. Αντί να σερβίρει, μου πέταγε γαρίφαλα και φώναζε το αφεντικό. Ακόμα και σήμερα έρχεται κάτω από το σπίτι μου και μου πετάει γαρίφαλα στον μπαλκόνι. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο σήμερα. Ενοχλεί τη γειτονιά. Με τι, δεν κάνει θόρυβο το γαρίφαλο. Και έρχεται συνέχεια η αστυνομία. Τι να κάνω, πες μου. Όλα κεφαλαία τόση ώρα που διαβάζω. Είναι ένα μαρτύριο, τρεις φατσούλες γκουρλωμένες. Πάρε μου τη Μαριανίνα. Την έχεις, βγάλ την. Ναι. Μαριανίνα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, Γεκό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κοίτα. Καλησπέρα, Μαριανίνα. Καλησπέρα, Νικόλα. Τι κάνει? Πολύ δυνατή φωνή. Καλά, εσύ. Μπράβο, πάντω. Εσύ πώς είσαι? Νικόλα. Ντρέπομαι λίγο τώρα. Τρέμω. Λοιπόν, Νικόλα, είμαι η Μαριανίνα. Όπως διάβασες, δεν πρέπει να σου αποκαλύψω το πραγματικό μου όνομα, γιατί είμαι διάσημο πρόσωπο του περιοχή. Χτυπάει η καρδιά μου τώρα, παπούση. Λοιπόν, εγώ, Νίκο, είμαι 47 ετών, είμαι παντρεμένη και έχω έναν εξωσυζυγικό δεσμό. Έχεις δεσμό? Δεσμό? Έχω εξωσυζυγικό δεσμό, λέω, με τον Αντώνη. Ο Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από... με το σερβιτόρο τα έχετε? Νικόλα, είναι μπεδεμένη η κατάσταση. Γι' αυτό πήρα. Κοίτα, εγώ ήμουνα... Γενικά, έχω περάσει από πολλές πίστες, Ακράτα, Λάρισα, Αίγιο Πάτρα... Ναι, και Εθνική Όδο έχω κάνει και Θεσσαλονίκη. Αν χάρη και ήθελε. Δεν πιστεύω τριγωρό. Τι παθαίνω. Εγώ λοιπόν, κοίταξε, πριν την καραντίνα δούλευα σε ένα μαγαζί εδώ. Στην Ηλία, στον πύργο. Στον πύργο ακριβώς. Ποιο? Εκεί λοιπόν. Ποιο μαγαζί? Στο Αστέρι του Βόρα. Του Βόρα. Ναι. Μετακινήστε το πότε μπορείτε. Ναι. Εκεί λοιπόν δούλευα ο Αντώνης. Είναι ένα πολύ συμπαθητικό παιδί, 18 ετών. Πολύ ωραία ηλικία. Πολύ ενίκο, με καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σε κάλεσα, το γνώρισα εκεί και άρχισε να με φλερτάρει και η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Μου πέτωγε λουλούδια για να σερβιρίζει το ποτό. Τα διάβασα αυτά. Στο καμέρα, μπράβο, Νίκο. Λοιπόν, εγώ μετά την καραντίνα, άρχισε να κόβω λίγο επαφή, γιατί είναι παντρεμένη όπως σου είπα και η γειτονιά άρχισε να μιλάει. Όμως αυτός τώρα έχει τραβαθεί. Έρχεται κάτω από το σπίτι μου, φωνάζει, τραγουδάει. Φωνάζει, τι λέει, κάτσε, τι φωνάζει. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ακριβώς, γιατί το όνομά μου δεν μπορώ να το αποκαλύψω όπως σου είπα. Λέει, ας πούμε τώρα περιπίνω ότι με λένε Μαριανίνα. Μαριανίνα! Μαριανίνα, αγάπη μου! Με βάλει κάτω εδώ! Λέω, φωνάζω έξω, λέω, Τόνι, φύγε η γόρη μου, φύγε, θα τα ακούσει ο άντρας μου. Θα φύγω. Και λοιπόν όταν σταμάτησε με το να έρχεται και έστελνε κόσμο και μου πέτυχε η γαρίφαλα. Ναι. Αρχικά γαρίφαλα, μέσα στον πρώτο όροφο και στον μπαλκόνι να βγαίνει να γεμίζει αυτό τώρα. Ναι. Μιλιόνια σου λέω τώρα. Και κάποιο πρωί ο άντρας μου, ό,τι κορτίγατζε, βγαίνει το πρωί πάει στη δουλειά, σκοντάφτη πέφτει και σπάει το πόδι σε τρία σημεία. Α, πού? Ρίχνει το χ, το γόνατο, το χ, και το άλλο από μέσα δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το από μέσα. Και τώρα είναι στο νοσοκομείο. Τώρα είναι στο νοσοκομείο. Εγώ είναι φοβάμαι να πάω με τον κορονοϊό και δεν πλησιάστηκα καθόλου. Είναι εδώ στο περιφερειακό του πύργου
Και με τον Αντώνη έχει προχωρήσει η σχέση. Με τον Αντώνη, κάτσε, κάτσε, περίμενα. Γιαννίνα, άκου λίγο. Με τον Αντώνη, πώς προχώρησε με τον κορονοϊό τώρα? Κοίταξε, πατάει το 4, παραχεί βοήθεια σε ηλικιωμένο και κάθε απόγευμα στα 7. Έρχεται σπίτι. Μα ακούω, Νικόλα, λοιπόν, να σου πω, Νικόλα. Άκου λίγο, περίμενε. Όχι, όχι, έχω ένα πρόβλημα, μη συγχωρεί, Νικόλα. Είμαι 47 ετών, δεν σου έχω εξηγήσει. Έχω προβλήματα υγείας, πού δεν πάω στο νοσοκομείο. Και επειδή έχω ένα πρόβλημα υγείας, πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Μπορώ να πάμε σε ένα break, να συνεχίσω μετά. Ωραία, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με τη Μαριανίνα. Αυτή είναι η αργαλά. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Μπράβο, πολύ. Κάτσε να δούμε. Μαριανίνα μου. Ναι. Ναι. Δεν έχω ακούσει πιο ωραίο. Ναι. Το αειδόνι της Ηλίας. Μπράβο. Δεν είναι όπως που λένε ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μάνα του. Ωραία. Πώς, εντάξει όλα με το... Να είσαι καλά, Νίκο, ξαλάφρωσα. Γιατί φούσταν δεν υποφέρει η κατάσταση. Αυτή έχω πρόβλημα, σου λέω. Άμα απολύσει τον κορονοϊό, θα μπω σίγουρα στη ΦΕΦ. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Έλα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, Νικόλα, γιατί έχω τσακ λίγο. Δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία. Αλλά αφού τώρα είσαι αρτίστα, δεν έχει τρακ εσύ. Είναι διαφορετικό, Νικόλα. Άμα θέλω να τραγουδήσω, δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω κανένα. Άμα όμως. Φυσικά. Άμα νιώθεις μετά το ξαλάφρωμα έτοιμη για ένα τραγούδι, εγώ το ακούω. Νικόλα, εγώ φοβάμαι πολύ. Είμαι δύο άντρες μου από το νοσοκομείο και μου λέει είσαι αμάρτωλη. Δεν σε θέλω πια. Αμάρτωλη. Γέματια. Και μετά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Νικόλα, στην επαρχία και θέλω να με βοηθήσεις. Έχω ένα δίλημα. Απ' την αρχή το τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι. Όχι, 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 όχι. Δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, λοιπόν, έλα. Α, όχι, ψ. Ναι. Πες. Άμα δυο άντρες μου. Όχι, να του πω μήπως ότι έχω κορονοϊό και να νοικιάσω ένα ποδιά και να μείνω με τον Αντώνη. Όχι. Ας τον Αντώνη. Άκου, πες. Ωραία. Πες, όχι. Νικόλα, πες. Θα σου πω. Ωραία, ήρθε η ώρα. Θα σου πω τώρα. Πες. Πες. Να σου πω το πραγματικό μου όνομα τώρα. Αυτό θέλω. Πες. Πες. Νανά. Νανά, Νικόλα. Αθηνά. Η Αθηνά ήτανε. Η Αθηνά έχει όνομα. Αντώνη, αγάπη μου, να πάρει μου κομπό. Ρε κλόουν, ρε γελία τύπησα. Νικόλα, πότε θα παίξουμε μαζί στην παράσταση? Πότε, ρε Νανά, έλα ρε Νανά, τρελάθηκα. Ρε, δεν πήγε το... Άκου λίγο, καλά κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά έτσι κι αλλιώς. Από πού και σπου, δεν το πω. Αλλά δεν πήγε ποτέ το μυαλό. Δεν μου έχεις κάνει το χαρακτήρα αυτό ποτέ. Τώρα καινούριος είναι. Ήτανε σημερινό. Μπράβο σου. Μπράβο, ρε Νανά. Τρελάθηκα τώρα. Έλα ρε τι γίνεται Νανά, τελείωνε λίγο και με τα project και με τα serial και με όλα. Και τα σώματα. Και τελείωνε και με τα σώματα. Έλα ρε Νανά, άκου τώρα να σου πω κάτι. Ωραία, να τώρα έχει έρθει και αυτή η συνθήκη έτσι, που έτσι και στα θέατρα δεν μπορούν. Ωραία, πια, ο Μάξιμος πια πάει τρίτη ηλικίου, δεν σε χρειάζεται. Άσε με, γιατί το Μάξιμο τον έχω κλείσει κάτω σε ένα δωμάτιο. Και παίζει μόνο το παιδί και πρέπει να τρέξω. Να ακουστεί τόση ώρα φοβόμουν. Τα φιλιά από την πρόνοια έχεις. Θα στείλω την οδό. Τι γυρίσματα κάνετε για το έλα? Κάνουμε κανονικά εμείς γυρίσματα, βέβαια. Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχουμε κρούσμα. Μπράβο. Αν και είμαστε πολύ τρομαγμένοι. Ωραία. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Πρώτη πτώμα είναι. Σου βγάλαμε τα δικά σου. Τι ωραία ρούχα ήταν αυτά. Επιτέλους, έπρεπε να έρθει το GNTM για να βγάλετε αντρική σειρά. Πραγματικά. Και του χρόνου θα βγάλετε. Τώρα ξεκίνησε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την τίμησα, τα βάλα. Το ξέρω, όχι μόνο. Άκου λίγο, δεν ξέρω ρε εσύ, στείλε κανένα έξι, μπας και βρεθούμε. Κάποια. Τυχαία. Θα σε πάρω τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ, ευχαριστώ, μωρό μου. Και εμένα, ρε γλάκα. Και εμένα, ρε γαμώ. Γεια σου. Γεια. Έλα, γεια. Φιλιά, Νανά, γεια.